Ο λόγος στον Ηλία Αναστασάκο, τον οποίο καλησπερίζουμε. Καλησπέρα Ηλία. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και εμείς ευχαριστούμε. Για χαρά. Όχι, η αλήθεια. Αυτό που λένε και στα χωριά μας, ήσουν το best value for money σε αυτόν τον ένα χρόνο που αγωνίστηκες. Και στο λέω τώρα που δεν παίζεις πλέον, έτσι. Άλλο να σου λένε όταν παίζεις και άλλο τώρα. Τελείωσε το πάρτι. Με τιμά αυτό και ευχαριστώ και τον κόσμο που με έχει στην καρδιά του, το ίδιο και εγώ. Μακάρι να παίζαμε ακόμα, ας πούμε. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε ξανά καφέ, αλλά δεν γίνεται. Μακάρι να ήμουν και περισσότερα χρόνια και να βοηθούσα και εγώ με την πλευρά μου την ομάδα του ΠΑΟΚ. Συνεχίζεις, Ηλία, να αφουγκράζεσαι την αγάπη του κόσμου. Δηλαδή έχεις επαφή, σου στέλνουν μηνύματα στον δρόμο, και μου κάνει και μεγάλη. Ναι, και μου κάνει και μεγάλη εντύπωση, αλλά και μ' αρέσει και νομίζω ότι είναι κάτι που μου έχει μείνει έτσι πολύ βαθιά, γιατί για μένα ο ΠΑΟΚ ήταν και μακρινό όνειρο και στην ηλικία που ήμουν και τα ξέρετε όλα αυτά. Όμως προσπάθησα και νομίζω ότι το κέρδισα και το χαίρομαι, ας πούμε. Και τον ευχαριστώ τον κόσμο και όλους τους, τη διοίκηση και όλο το όσους συνεργάστηκα. Κοίταξε, 7 γκολ, 7 γκολ σε 21 μάτς, το λες και πολύ καλό απολογισμό, έτσι δεν είναι? Ναι, σίγουρα, εντάξει, είναι περασμένα όμως τώρα αυτά. Έχουν περάσει τα χρόνια και αναπολούμε ωραίες στιγμές. Η ουσία είναι στο παρόν και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό φεγγάρι και νομίζω ότι έτσι θα συνεχίσει να είναι, από ό,τι φαίνεται. Περίμενες αυτές τις δύο νίκες, Ηλία, τις δύο τελευταίες, δηλαδή σε σχέση με την εικόνα που είχες δει το προηγούμενο διάστημα, περίμενες το ΠΑΟΚ θα κέρδιζε Ολυμπιακό εντός και Άρη εκτός? Όχι ότι δεν μπορεί, ο ΠΑΟΚ σε σχέση με την εικόνα που μας έδειξε το τελευταίο διάστημα, έτσι γίνομαι συγκεκριμένος. Να πω την αλήθεια, μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή μέχρι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, δεν ήταν τόσο σταθερή η ομάδα. Βέβαια, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό νομίζω ήταν κρίσιμο, ήταν κομβικό μάλλον, γιατί με τη νίκη που πέτυχε και πήρε ψυχολογία και ήταν μια μεγάλη νίκη, όσο να είναι απέναντι στον Ολυμπιακό, πρωταθλητή, όσο διάφορος κι αν είναι, είναι ένα ντέρμπι και νομίζω ότι από εκεί και πέρα μετά την νίκη τη χθεσινή έχει τον πρώτο λόγο. Και νομίζω ότι εχθές έδειξε ότι πατάει πολύ καλά και με τη νέα και με το νέο σύστημα, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω ότι του βγαίνει. Έχει πάρει εμπιστοσύνη νομίζω και ο προπονητής και οι παίκτες. Έχουν ψυχολογία και νομίζω ότι είναι στο χέρι τους τώρα, στο χέρι του ΠΑΟΚ, να κρατήσει τη θέση που βρίσκεται. Θεωρείς ότι είναι φαβορή ο ΠΑΟΚ, Ηλία, για τη δεύτερη θέση? Φαβορή. Νομίζω ότι τα play-off νομίζω ότι είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, γιατί είναι κουρασμένες οι ομάδες, γίνονται παιχνίδια Τετάρτη Κυριακή και οι παίκτες έχουν κουραστεί. Υπάρχει και κόπωση και ψυχολογική, έτσι, κούραση. Νομίζω ότι έχει το πρώτο λόγο. Αλλά από παιχνίδι σε παιχνίδι δεν ξέρεις πώς ανταποκρίνονται οι ομάδες. Σίγουρα θα υπάρχουν τραυματισμοί, αλλαγές. Νομίζω ότι έχει το πρώτο λόγο. Τώρα φαβορί δεν ξέρω αν είναι στο χέρι του όμως να κρατηθεί εκεί. Έχει ένα παιχνίδι τώρα με τον στην έδρα του, έτσι δεν είναι? Με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Με τον Παναθηναϊκό, εάν πάρει και αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι θα έχει καλύτερη συνέχεια και μπορεί να είναι και το φαβορί. Ηλία... Αλλά δεν μπορείς να λες, γιατί είναι σύντομα τα παιχνίδια,
και σας είπα, υπάρχει και κόπωση. Εύχομαι να τα καταφέρει. Έχεις υπάρξει συμπαίκτης με τον Παύλο Γκαρσία. Τι θυμάσαι από εκείνη τη σεζόν και το χαρακτήρα του και πώς τον βλέπεις τώρα απ' έξω σαν προπονητή στο πρώτο διάστημά του στον πάγκο του ΠΑΟΚ, σε μια μυστήρια χρονιά, είναι η αλήθεια αυτό για τον Δικέφαλο? Κοιτάξτε να δείτε, ο Παύλο είναι ένας περίεργος χαρακτήρας, σαν ποδοσφαιριστής, σαν προπονητή δεν τον έχω ζήσει, αγαπάει αυτό που κάνει, το κάνει με πάθος. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη στήριξη από τη διοίκηση και αυτό είναι πολύ, πολύ καλό και εύχομαι να το κάνει με όλους τους προπονητές, ειδικά με Έλληνες προπονητές, γιατί θεωρώ ότι αν ήταν Έλληνας προπονητής δεν θα είχε τέτοια στήριξη. Βέβαια αυτό είναι δική μου γνώμη, άποψη. Όμως είναι ο Γκαρσία και άξιζε την ευκαιρία. Εύχομαι να την πάρει και να μείνει και να πάρει την δεύτερη θέση και να ξεκινήσει από την αρχή να χτίσει την ομάδα από το καλοκαίρι, γιατί σίγουρα την πήρε σε μια περίεργη σεζόν με διάφορες αλλαγές, αλλά θα ήθελα να βοηθάει η διοίκηση, όχι μόνο του ΠΑΟΚ, γενικά οι διοικήσεις να στηρίζουν και τους Έλληνες προπονητές και ποδοσφαιριστές, γιατί θεωρώ ότι έχουν αξία και αξίζουν παραπάνω ευκαιρίες, αν θέλετε. Ναι. Για δύο παίκτες που παίζουν στη θέση σου, αναφέρομαι στον Σβιντέσκι και στον Κρμέτσικ, πες μας λίγο πώς τους βλέπεις απ' έξω. Δηλαδή, τι θετικό βλέπεις στον Σβιντέσκι που έχει νούμερα, αλλά δεν βγάζει στον κόσμο αυτό τον ενθουσιασμό, αλλά το παιδί για μένα είναι πολύ χρήσιμος. Και ο Κρμέτσικ έχει με άλλα στοιχεία, και αυτό νομίζω είναι θετική η παρουσία του μέχρι τώρα. Πώς τους κρίνεις αυτούς τους δύο? Σβιντέρσκι και Κρμέτσικ. Εντάξει, είναι δύο διαφορετικοί ποδοσφαιριστές. Ο ένας είναι πιο πολύ αθόρυβος. Εχθές νομίζω ότι έκανε από τα καλύτερα παιχνίδια, άσχετα ότι δεν σκόραρε. Νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ δουλειά. Ο Κρμέτσικ νομίζω ότι και αυτός έχει ένα άλλο στυλ. Είναι ένα διαφορετικό ποδοσφαιριστής. Αυτός θεωρώ ότι θέλει το χρόνο του. Όπως είπαμε, ήταν μια περίεργη χρονιά. Νομίζω ότι του χρόνου θα είναι σε καλύτερη κατάσταση, θα ξεκινήσει προετοιμασία, θα γνωρίσει πιο καλά τους συμπαίκτες, τη φιλοσοφία του προπονητή. Είναι δύο πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά νομίζω ότι, όπως το έχω ξαναπεί, ο ποδοσφαιριστής πρέπει να είναι καλά και η ομάδα για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Έτσι όπως ήταν και ο Πρίγιοβιτς, όλη η ομάδα λειτουργούσε πολύ καλά, ήταν όλοι οι παίκτες πιο καλά. Νομίζω ότι αυτό μετράει και δεν μπορεί ένας παίκτης μόνο πλέον να σηκώσει μια ομάδα μόνος του. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να είναι γρανάζια και να βοηθάει ένας τον άλλον και στο τέλος κάποιοι να είναι λίγο καλύτεροι, λίγο... Νομίζω ότι η ομάδα είναι αυτή που πρέπει να είναι καλά ώστε να τραβήξει και τους παίκτες. Πάνω σε αυτό που λες, ενδεχομένως να ισχύει και για τον Άκπομε, που η ομάδα τον βοήθησε και φάνηκε περισσότερο ενδεχομένως από ό,τι θα μπορούσε, γιατί και στην Αγγλία δεν κάνει καλή χρονιά. Αλλά εκείνη τη χρονιά στον ΠΑΟΚ, μετά τη βγή του Πρίγιοβιτς, έδειξε πραγματικά και βοήθησε την ομάδα και με κρίσιμα. Βέβαια, και αυτός πήρε αρκετές ευκαιρίες, ενσωματώθηκε στην ομάδα και νομίζω ότι άξιζε. Που επέμειναν και έπαιξε και νομίζω ότι βοήθησε γι' αυτός, όπως θα βοηθήσουν και οι παίκτες. Τώρα απλά θέλει και ηρεμία, γιατί νομίζω ότι η ηρεμία της ομάδας βοηθάει. Και ξέρουμε όλοι ότι στον ΠΑΟΚ η ηρεμία είναι ένα δύσκολο κομμάτι που θέλει διαχείριση, θεωρώ. Ναι. Μιλώντας πριν για... Η φετινή χρονιά ήταν λίγο περίεργη. Νομίζω γενικά πάντως και για το ποδόσφαιρο είναι μυστήρια, χωρίς κόσμο, με ελληνικές προετοιμασίες. Εντάξει, δεν μόνο το ποδόσφαιρο, ναι, για όλα η ζωή μας η ζωή περίεργη. Είναι έτσι. Ακριβώς. Μόνο που βλέπεις έναν αγώνα και δεν βλέπεις τον κόσμο, κάποια στιγμή ξενερώνεις και βαριέσαι να το δεις. Και οι παίκτες θεωρώ ότι δεν νιώθουν το ίδιο καλά. Ελπίζω να τελειώσει γρήγορα όλο αυτό.
και να επανέλθουν και η κανονικότητα, ας πούμε, στη ζωή μας και στο ποδόσφαιρο. Πάντως ήσουν σε Γιατί δεν είναι μόνο η Super League. Βεβαίως, βέβαια. Είναι και οι δύο, και η Football League και τα αριστερά πρωταθλήματα, το συζητάμε. Και οι ακαδημίες και όλο. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, είσαι 5 χρονών, είσαι 45 και 50. Πάντως, λέγοντας για κόσμο, ήσουν από τους τυχερούς, Ηλία, που αγωνίστηκες σε μια περίοδο που πραγματικά στην Τούμπα ήταν ένα πάρτι σε κάθε αμάτσε. Είτε έπαιζε η ομάδα με τον Λεβαδιακό, είτε με τη Λάρισα, είτε με τον Ολυμπιακό. Ήταν στιγμές σε μια περίοδο. Είτε στην προετοιμασία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, τις 15-17, θυμάμαι αν ήταν ακριβές ο αριθμός αυτός, αλλά την πρώτη προπόνηση, ας πούμε, που βρέθηκα. Ναι, όντως. Ήταν, ναι, κάτι ονειρικό, ας πούμε, κάτι που δεν το περίμενα. Εντάξει, είμαι τυχερός. Και που η χρονιά πήγε καλά και που εγώ βοήθησα όσο μπορούσα. Και η ομάδα έκανε αυτό που έπρεπε. Μιλώντας λίγο. Εύχομαι να τελειώσει και να ξαναζήσουν και να γίνονται πάλι παιχνίδια με κόσμο. Μιλώντας νωρίτερα. Αν και πιστεύω ότι θα αργήσουμε λίγο. Συμφωνούμε, μάλλον θα αργήσουμε. Αλλά τουλάχιστον ξέρεις τι, ας γίνει το ξεκίνημα το Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο να έχουμε ένα 30%. Ένα 40, ένα 25, δεν ξέρω. Κάπως η κατάσταση δηλαδή να αρχίσει να μπαίνει νερό στα βλάκια. Θα δούμε ξανά παιχνίδι με κόσμο και δεν πιστεύουμε στα μάτια μας. Θα δούμε λέω ξανά παιχνίδι με κόσμο και δεν θα πιστεύουμε στα μάτια μας. Θα νομίζουμε ότι είναι PlayStation. Ηλία, μίλησες νωρίτερα για την εμπιστοσύνη που πρέπει να δείχνουν οι ομάδες σε Έλληνες προπονητές και Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έχει ο ΠΑΟΚ ένα παιδί, τον Τζόλι, ο οποίος δικαιολογημένα νομίζω έχει δημιουργήσει πολύ θόρυβο. Τι είναι αυτό που σε εντυπωσιάζει στον Χρήστο? Νομίζω κάτι που το δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι πολλοί και προπονητές και ειδικοί, και ότι παίζει σαν να είναι έμπειρος. Mm-hmm. Είναι πολύ, παίζει ορθολογικά, δηλαδή δεν θα κάνει πράγματα με ενθουσιασμό, θα τα κάνει με ωριμότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο του στοιχείο, πέρα τα προσόντα. Εντάξει, τα προσόντα μπορεί να τα έχουν πολλοί, αλλά πώς θα τα τοποθετείς τα προσόντα σου και πώς θα αξιολογείς και τα βγάζεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο του προσόν και εύχομαι να το συνεχίσει και να προχωρήσει να φτάσει όπου έχει ονειρευτεί ο ίδιος. Θεωρείς ότι είναι έτοιμος από τώρα για μια μεγάλη καριέρα ή έχει ακόμα να μάθει πράγματα? Εντάξει, δεν λέω ότι είναι ολοκληρωμένος. Εντάξει, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Δηλαδή, είναι η ώρα να πάει στο εξωτερικό σε μια ομάδα πρωταθλητισμού και να κάνει τη διαφορά, ή κρύβει και κινδύνους αυτό? Ποια είναι η άποψή σου γενικότερα? Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι είναι στο χέρι του. Όπου και αν είναι, είτε είναι στον ΠΑΟΚ, είτε είναι κάπου στο εξωτερικό και ο ΠΑΟΚ θα κάνει πρωταθλητισμό, είτε πάει σε μια ομάδα του εξωτερικού που ίσως πιο μεσαία, ας πούμε, και εκεί θα είναι καλύτερη η αξιολόγησή του. Mm-hmm. Θα έχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό ανάλογα για το πρωτάθλημα που θα πάει. Θεωρώ όμως ότι είναι στο δικό του χέρι, είναι δική του αυτός κρατάει και το μαχαίρι, ας πούμε, και το καρπούζι, γιατί αν το παρατήσει αυτός δεν θα τον σώσει κανένας ΠΑΟΚ ή καμία μεγάλη ομάδα. Νομίζω ότι είναι καθαρά στο δικό του χέρι να δουλέψει, να συνεχίσει να παίζει και να κάνει αυτό που μπορεί και θέλει κάθε προπονητής και κάθε ομάδα. Γενικότερα, Ηλία, αυτό που βλέπεις από τον ΠΑΟΚ, τον ΆΡΕ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, σε ικανοποιείται τα τελευταία χρόνια? Γιατί δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, αλλά στην Ευρώπη τουλάχιστον τα αποτελέσματα και η συνολική εικόνα της χώρας δεν είναι καλή, και γι' αυτό ξεχνάμε πλέον το Europa League, ξεχνάμε δύο θέσεις στο Champions League, γενικότερα αρχίζουμε και πέφτουμε αρκετά. Να σου πω, όχι, δεν με ικανοποιεί, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει λόγος. Mm-hmm. Και ο λόγος για μένα είναι η οργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί δεν παίζει μόνο η Super League, όπως είπα πριν. Όλοι οι παίκτες που παίζουν Super League κάπου ξεκινάνε.
όλες οι ομάδες από ΓΑΜΑ Εθνική, Football League 2, Super League 2 κάθε χρόνο δεν ξέρουν πότε ξεκινάνε, πότε αρχίζουν, πότε τελειώνουν, τι προετοιμασία θα κάνουν, πού θα κάνουν προπόνηση, δεν έχουν χώρο. Τώρα αυτά δεν τα ξέρουμε όλοι, αλλά κανείς δεν κάνει τίποτα. Θεωρώ ότι από εκεί αντλούν όλες οι μεγάλες ομάδες ποδοσφαιριστές, όλοι αυτοί που παίζουν σε όλες τις μεγάλες ομάδες Super League ή στις μεσαίες, ξεκινάνε από ΓΑΜΑ, ακαδημίες και ούτω καθεξής. Θεωρώ εκεί πρέπει να δώσουν βάρος όλα τα... η ΕΠΟ, δεν ξέρω, οι ομάδες, οι ακαδημίες, ώστε να έχουμε παίχτες και να μπορούμε να... γιατί μπορούμε να δούμε καλούς παίχτες, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές πήραν το Euro και από τότε εγώ βλέπω εντεκάδες που απαρτίζονται οι ομάδες και είναι 11 παίχτες και 12, ακόμα και οι αλλαγές να είναι ξένοι. Πάντως γενικότερα, θεωρώ ότι πρέπει να επιτεθούν πιο πολύ. Τα έχεις ζήσει και από μέσα, αλλά εγώ τον εαυτό μου από μικρό παιδί που τον θυμάμαι, το περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν έχει αλλάξει. Τώρα να μην λέμε χαζά ή να μην στρογγυλεύουμε τις γωνίες. Αυτό είναι το περιβάλλον που μάθαμε, αυτό είναι που συνεχίζουμε και δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάποτε. Μακάρι να αλλάξει και τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας, αλλά δεν το βλέπω σύντομα. Όλη αυτή η τοξικότητα που λέμε. Γι' αυτό το απαξιούν και ο κόσμος. Γι' αυτό οι ποδοσφαιριστές οι Έλληνες πάνε έξω και βλέπουμε ότι κάνουν κάποια καριέρα. Δεν θα γίνουν Μέση και Μαραντόνα και Ρονάλντο, αλλά κάνουν μια καριέρα που ίσως στην Ελλάδα δεν θα την έκαναν. Και το σύνολο των παιδιών είναι και ανακουφισμένα που παίζουν στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι το αίσθημα της ανακούφισης ότι ξέφυγαν από ένα περιβάλλον που δεν το λες ούτε ποδοσφαιρικό ούτε αθλητικό. Εντάξει, τα έχουμε ζήσει. Δηλαδή 9 στους 10 Έλληνες, νομίζω από 10 στους 10 που φεύγουν, πραγματικά εκφράζουν μια ανακούφιση μιλώντας στους φίλους τους ή στους δικούς τους ανθρώπους. Το ξέρω, έτσι είναι. Μα απλά δεν μπορούμε να βρούμε, μάλλον δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση. Ίσως η παγκοσμιοποίηση μας έχει οθήσει σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω πώς θα το αλλάξουμε, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει. Γιατί κάθε χρόνο θα πηγαίνουμε μια θέση προς τα κάτω. Κάθε χρόνο θα χάνουμε και μια θέση στην Ευρώπη και θα μας φταίνε οι διάφοροι. Θα χαρούμε να σε δούμε και τη Θεσσαλονίκη από κοντά στην Τούμπα. Εντάξει, πριν την πανδημία, Ηλία, είχες κρεμάσει τα παπούτσια ή ήσουν ενεργός εκεί στη Σπάρτη? Όχι, είχα... Εντάξει, έχω σταματήσει εδώ και 2 χρόνια, είχα ένα τραυματισμό. Ακόμα παίζω σε μια ομάδα έτσι με φίλους για τη δική μου έτσι υγεία και χαρά, γιατί δεν μπορώ να το αφήσω, αν και δεν προλαβαίνω τώρα, αλλά προσπαθώ να είμαι πάντα έτσι ενεργός όσο μπορώ. Κάποια στιγμή προσπάθησα να ακολουθήσω και την προπονητική, αλλά νομίζω ότι δεν μου κάθεται καλά. Θα ήθελα καλύτερα να είμαι πρόεδρος παρά προπονητής. Να είσαι πρόεδρος. Καταλαβαίνετε γιατί. Δεν είναι κάτι που το ακούμε συχνά. Καλύτερα πρόεδρος παρά προπονητής. Εγώ στο εύχομαι, Ηλία. Καμιά φορά. Εγώ στο εύχομαι. Άμα είσαι πρόεδρος, κάνεις και τον προπονητή μερικές φορές. Α, ναι, βέβαια. Κάνεις και το κέφι σου. Άλλωστε, εντάξει. Μικρός είσαι ακόμα. Δεν σε έχουν πάρει τα χρόνια. Μπορείς και προπονητής και πρόεδρος. Σου εύχομαι. Ναι, ναι. Μπορεί να γυρίσω και να παίξω κιόλας. Και αυτό γίνεται. Μετά την πανδημία, να δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι καλά. Χάρηκα πολύ και εύχομαι καλό Πάσχα, καλές γιορτές και καλή επιστροφή στη. Και καλή δύναμη σε όλους και σε εσένα. Ευχαριστούμε πολύ. Με υγεία. Να είστε καλά.